comment about the game against Bayern? I mean, we expect good and tough opponent. They have many quality players who can score the ball, and we have to enter the game defensively in order to win the game. Είναι μια, περιμένουμε ένα καλό και δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα με ποιοτικούς παίκτες που σκοράρουν, οπότε θα πρέπει να μπούμε εξ αρχής να παίξουμε δυνατά στην άμυνα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Well, the fact that you have an old teammate from your national team now with you, how important is it for you? And how important is for the team because it's a quality player? I mean, he showed last year and during the summer that he is a quality player and that he can help a team a lot, and hopefully he will play soon and he will be part of the team also on the court to because we need him. Η ερώτηση είχε να κάνει με τον Πετρούσεφ. Ρωτήθηκε πώς νιώθει που έχει έναν συμπατριώτη του και έναν πρώην συμπαίκτη του στην ομάδα και αν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Η απάντηση ήταν ότι έχει δείξει την ποιότητά του, την έδειξε και πέρυσι, την έδειξε και το καλοκαίρι. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει. Ελπίζουμε σύντομα να τον έχουμε στην ομάδα μας, να αποτελέσει κανονικά μέλος της ομάδας και να μπορέσει να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πλέον στο ρόστερ σε όλες τις θέσεις και στους ψηλούς. Do you think that Olympiacos, after the after Petrušev and Mitrović, has a full roster right now in every position? Yeah, we miss also Goss, so hopefully he will also be with us soon and to see how far we can go. Ναι, έτσι πιστεύω. Μας λείπει βέβαια και ο Goss. Ελπίζουμε να τον έχουμε σύντομα κοντά μας για να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Because of your absence in the previous weeks, if you can separate your performances in the percentage, how ready are you to be on the 100%? You mean for me personally? Yeah, I'm a little bit out of the rhythm after my injury, and I have to work hard to get back in the shape, but the better days will come for me, and I'm positive and I'm confident in myself. Η ερώτηση είχε να κάνει με το πόσο της 100 νιώθει έτοιμο σε σχέση με την απουσία του τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω τραυματισμού. Απάντησε ότι είμαι λίγο εκτός ρυθμού λόγω του τραυματισμού, θα πρέπει να δουλέψω σκληρά όπως και το κάνω. Ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για μένα και έχω και την αισιοδοξία αυτή και την αυτοπεποίθηση ότι αυτό θα συμβεί. Έχει κάποιο συμπέρασμα να παίξει στο παγκόσμιο. Πιστεύετε ότι το παγκόσμιο είναι η ένταση των αγώνων, είναι η ανταγωνιστικότητα, η λογαριασμό. How can you explain the many injuries that all of the EuroLeague teams are suffering? Is it because of the World Championship? Is it because of the competition or anything else? How do you explain this? I don't know how to explain. Maybe it's the World Championship. Maybe somebody was just unlucky. So hopefully for all the teams, not only for us, the injuries will finish and all the teams will have all the players because this is the most important. Η απάντηση ήταν ότι πραγματικά δεν ξέρω, ίσως να έχει να κάνει με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ίσως να έχει να κάνει με ατυχία. Ελπίζω ότι όλες οι ομάδες, όχι μόνο εμείς, σύντομα θα έχουν όλους τους παίκτες πίσω, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Thank you.